ξέρω πόσο καιρό έχω να κάνω ένα YouTube vlog μαζί σας. Σήμερα, όπως βλέπετε, δείξτε λίγο το καιρό. Είναι μια καταπληκτική μέρα και σήμερα θα πάμε στο Food Expo στο Metropolitan. Πάμε. Λοιπόν, μαζί μου σήμερα είναι... Ο Νίκος. Ο Νίκος ποιος? Ο Φαργκάνης. Σόπα ρε. Και για πες μου κάτι για σένα, ποιος, από πού ήρθες σήμερα? Ήρθα μόνο και μόνο για σένα, για να πάμε στη Food Expo. Λοιπόν, σε παιδιά, αυτή τη στιγμή θα πάμε σε ένα expo που είναι στο Μετροπόλιτα στην Αθήνα, κοντά στο, βασικά, στο αεροδρόμιο της Αθήνας είναι. Κοντά, ναι. Ακριβώς δίπλα είναι. Και κάθε χρόνο κάνουν ένα σαν event που μιλάνε μόνο για, ξέρεις, φαγητά και τέτοια πράγματα. Μαζεύονται μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Ναι. Και κυρίως είναι, ναι, για φαγητό, για προϊόντα τοπικά. Κάθε χρόνο, και όσοι ασχολείστε με τα τουριστικά, καλό είναι να το επισκεφτείτε. Αξίζει. Ναι, είναι... Δεν είναι... Και κάνουν και άλλα event, από ό,τι ξέρω. Πηγαίνουν και... Υπάρχει και το Tourism Expo, που έχει να κάνει με ξενοδοχεία και προϊόντα και αυτά τα πράγματα. Μεγάλη ξενοδοχειακή όμιλη από όλο τον κόσμο. Ναι. Και υπάρχουν γενικά, ξέρεις, μαζεύονται πολλοί κόσμος εκεί πέρα και είναι ωραία. Είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε προς εκεί και θα δούμε τι θα. Τα λέμε σε λίγο, ναι. When I push, I feel good. When I pull, I feel good. When I push, 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 push. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get crunked up, percolate. Anything you want for call it, oscillate. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως είπαμε, το Boeing φτάσαμε 47, και λένε παλιό, αλλά είναι από τα καλύτερα πλάνα του πλανήτη. Τώρα σιγά σιγά θα φύγουν από το fleet του aviation που λέμε. Τώρα απέναντι, ελάτε εσείς, πάμε προς το Metropolitan. Το Metropolitan, βασικά, για να καταλάβετε, είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι. Δίπλα είναι. Να και η βάση της Αιτζέα και της Ολυμπιακής. Εκεί πέρα μαζεύονται οι πιλότοι και κάνουν μαθήματα και πράγματα, και μετά πάνε προς το κανονικό μέρος της. Δεν ξέρω. Όπως φαίνεται. Ναι, πες. Φτάσαμε. Ο Νίκος... Τι καλά που περάσαμε. Ο Νίκος τώρα άρχισε να μαθαίνει να κάνει vlog. Εγώ είμαι της τηλεόρασης, δεν είμαι. Τι είσαι? Της τηλεόρασης. Ναι, παιδιά, αυτά που λέτε.
φτάσαμε. Όσοι μαθαίνετε food and beverage, είναι το καλύτερο μέρος, μόνο και μόνο για να δείτε τα πάντα εδώ πέρα, ειλικρινά σας το λέω. Πήρες ήδη το πρώτο σου δώρο. Ναι, δείξτε, δείξτε. Λέει δείχνεις ανθρώπου. Δείξε μας λίγο διάφορα προσπέκτους. Ναι. Το πιο ωραίο ήταν στην Έψα το grapefruit. Ναι. Το πάρετε όλοι. Ποια εταιρεία είναι? Η Έψα. Η Έψα. Συνδυάζεται με πολλά κοκτέιλ. Ναι. Για εμάς τα τουριστικά που δουλεύουμε και σε μπαρ. Με αυτά. Ωραία. Προχωράμε. Ωραία. Πάμε. Ωραίος, ωραίος. Γεια σας, πάμε. Ωραία. Ερωτεύτηκες. Ναι. Ερωτεύτηκες στη σχολαντά. Ε. Νικό, τι έχουμε εδώ, ρε. Αλέξανδρος Κουρνή. Ναι. Τα καλύτερα, να ξέρεις μόνο. Τα εδώ. Θυμάσαμε όλα, δεν ξέρω αν θα κλείσουμε τη δουλειά. Νικό. Ε, για το δω λίγο. Γαλλικό τσιγό. Μωρό design δεν έχει, ρε. Κοίτα εδώ. Νίκο, Νίκο, να φύγουμε. Τελειώσαμε τώρα στο Food Expo Greece το 2019. Υπάρχουν βασικά. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να φύγουμε, γιατί είναι μεσημέρι, είμαστε εδώ πέρα από το πρωί βασικά. Αλλά οκ, ωραία ήταν και βλέπουμε, οκ. Νίκο, πες κάτι. Νίκο. Ναι. Αξίζει. Για του χρόνου όμως. Ναι. Για πες και για τα φαγητά. Και για την πατάτα. Η πατάτα. Η πατάτα. Παίρνεις ένα τόσο και φούσκο, τέλειο. Ναι. Πολύ ωραίο. Αυτά. Φεύγουμε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει από το food
Expo. Να φεύγει και το αεροπλάνο, βλέπεις. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Φεύγουμε τώρα. Περάσαμε πολύ καλά, νομίζω. Πολύ ωραία. Μάθαμε πολλά πράγματα. Έχουμε μαζέψει δεν ξέρω πόσες πληροφορίες. Λοιπόν, πολλά καταστήματα. Ήταν κάτι πολύ καλό για μας. Δοκιμάσαμε αξίζει, αξίζει να πας σε ένα food expo γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα. Μαθαίνεις πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό, το market που λέμε, η δουλειά. Το marketing, το management. Το management, ποιοι είναι έξω στο business, τι έχουν, για να μπορείς να καταλάβεις και πώς θα χειριστείς κι εσύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και το τελευταίο πράγμα για να τελειώσουμε όλη αυτή τη συζήτηση είναι το φαγητό, το τουρισμό και όλα αυτά. Μαζεύει ανθρώπους μαζί. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή, ανώνει τους ανθρώπους και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο πράγμα. Και βλέπεις ότι όλα αυτά τα άτομα που έρχονται στο Metropolitan Expo μαζεύονται και μιλάνε για κάτι που αγαπάνε, κάτι που ασχολούνται. Ξέρεις, είναι. Και είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα κλείσω το vlog για τώρα γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια καταπληκτική μέρα σήμερα. Πρέπει να πάμε να φάμε κι εμείς, να χαλαρώσουμε. Να πάμε και καφέ παραλιακή, ξέρει κλασικά. Πενιρούμπια. Και θα τα δούμε σύντομα σε ένα vlog. Δεν ξέρω πότε θα είναι το επόμενο vlog γιατί θέλω να κάνω κανένα cover ακόμα, αλλά θα δείξε. Θα πάμε και σε ένα. Πού θα πάμε, στο ζου δεν θα πάμε. Στο ζου, wow. Ναι, μετά. Την επόμενη φορά. Ναι, πώς λέει. Vlog στο ζωολογικό κήπο. Ναι, ωραία. Πάμε να δούμε και ένα μαϊμού, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πρέπει να δείξω αυτό πριν μέτρα. Κοιτάτε εδώ το αεροπλάνο! Το αεροπλάνο, κοιτάξτε! Ωρε φίλε. Έρωτας, έρωτας. Για όσοι αγαπάτε την αεροπορία, αυτό είναι για σας. Είναι από τις καλύτερες δουλειές του πλανήτη να πιλωτάρεις. Και είναι ένας έρωτας που δεν θα την ξεχάσω ποτέ και αυτό είναι κάτι σίγουρο. Και από εκεί φεύγει και ένα Aegean, αλλά δεν φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. See you. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Next. Και για να κλείσουμε τώρα το vlog, ας πούμε και ένα τελευταίο αντίο στο καλύτερο πράγμα του κόσμου που είναι η Aegean και η Ολυμπιακή. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίο.